Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία Πέμπτη μαζί με τη δύναμη του λόγου. Έχουμε έρθει σήμερα γεμάτη όρεξη, αλλά και γεμάτη λιγάκι οργή, μπορούμε να πούμε, διότι όπως και να το κάνουμε άλλωστε, μέσα σε προεκλογικό κλίμα βρισκόμαστε, έστω και αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Ίσως τα αγαπημένα μας ΜΜΕ δεν φρόντισαν δεόντως, πολλοί απασχολούνται με τα σκάνδαλα, όλο και ξεθάβουμε κάποιο σκάνδαλο. Εμείς όμως, πράττοντας κατά τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να πράττουμε μέχρι τώρα και σκαλίζοντας με το δικό μας το νηστεράκι πολλές φορές διάφορες πληγές, αποφασίσαμε σήμερα να βγάλουμε αυτή την οργή μας, να βγάλουμε τις ανησυχίες μας, για να μην σας τρομάξω με την λέξη οργή, να βγάλουμε τέλος πάντων οτιδήποτε είναι κρυμμένο κάτω από οποιαδήποτε πληγή της σύγχρονης κοινωνίας. Μια που οι πολίτες, οι Έλληνες, θα πρέπει να πάνε εντός πολύ λίγων ημερών να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, να βγάλουμε κάποια πράγματα στην επιφάνεια που ίσως καλύπτονται από άλλες ειδήσεις, ειδήσεις που κάποιοι μεγαλοδημοσιογράφοι θέλουν να φέρουν στην επιφάνεια και αν θέλετε κάποιοι κύκλοι θέλουν να διατηρούν και να βαστούν το ενδιαφέρον του τηλεθεατή χωρίς να μπαίνουμε ποτέ σε θέματα ουσίας. Έχουμε λοιπόν κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της εκπομπής και ημών των παρόντων σήμερα εδώ, τα οποία θα πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια, θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας πριν ψηφίσουμε εμείς οι Έλληνες στις ευρωεκλογές. Πολιτικό λοιπόν το θέμα που θα συζητήσουμε απόψε φίλοι μας και νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσετε με μεγάλη προσοχή να το παρακολουθήσετε, διότι σίγουρα θα ακουστούν πράγματα που δεν θα σας αφήσουν μετά το τέλος της εκπομπής σε ησυχία μέχρι τη στιγμή που θα πάτε να ψηφίσετε. Δεν θα φιλολογήσω άλλο. Σπέβδω να παρουσιάσω τους σημερινούς εκλεκτούς προσκεκλημένους. Έχω δίπλα μου τον εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερο Κόσμο, κύριο Δημήτριο Ζαφυρόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και δίπλα φυσικά ο γνωστός και μη εξαιρεταίος κύριο Σταύρος Καρκαλέτσης. Γνωστός εννοώ εδώ πέρα στο κανάλι, έτσι, κύριε Καρκαλέτση. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Πολιτευτής, να το ξαναπώ, Ευβίας Κεντρική Επιτροπή Λαός και θα έχετε πολλές δουλειές. Δουλειές με φούντες. Ναι, όχι ευχάριστα. Θα τα πούμε βεβαίως, κυρία Λιβανός, ναι. Εδώ. Αλλά και η Εύβοια ακολουθεί το χάλι, λυπάμαι που το λέω έτσι, της Ελλάδας όπως τη βιώνουμε και την εισπράττουμε σήμερα. Της Ελλάδας του μικροελλαδισμού, ναι. Της εγκληματικότητας, του νεοταξικού μεταεθνικού προοδευτισμού ή ψευτοπροοδευτισμού. Νομίζω το βιώνει ο καθένας και όχι βεβαίως μόνο εμείς στην Εύβοια. Αν όχι πιάσαμε, κοντεύουμε να πιάσουμε πάτο. Κοντεύουμε να πιάσουμε πάτο ή σχεδόν μπορεί να βρισκόμαστε ήδη στον πάτο και ένα από τα βασικά ζητήματα που καίνε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας αυτή τη στιγμή μέσα στην ελληνική πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε φόβος. Φόβος διότι πας να βγεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη γωνία. Έχουμε γεμίσει από άτομα άλλης εθνικότητας που μας έρχονται σωριδών από το εξωτερικό. Μπάτε σκύλια, λέστε η κατάσταση και μιλάμε για εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το κυρίως θέμα γύρω από το οποίο θα πρέπει να πούμε τις απόψεις μας σήμερα και να δώσω αμέσως τη σκυτάλη στον δημοσιογράφο και εκδότη κύριο Ζαφυρόπουλο. Εσείς κύριε Ζαφυρόπουλε, εκδίδοντας την εφημερίδα σας είστε υποχρεωμένος να είστε συνεχώς μέσα στα πράγματα. Αλλά και ως απλός πολίτης βιώνετε καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας. Θέλω να μας μεταφέρετε λιγάκι στο κλίμα. Πώς πιστεύετε ότι είναι εγκληματικότητα σήμερα όσον αφορά αυτό που λέμε ξένοι μέσα στη χώρα μας, εγκληματικότητα δυστυχώς, και πρόβλημα, φόβος. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, δεν χρειάζεται κάποιος πλέον να είναι δημοσιογράφος ή πολιτικός για να γνωρίζει κάποια πράγματα γιατί, σχετικά με το ζήτημα αυτό, γιατί η εγκληματικότητα έχει γίνει πλέον καθημερινότητα όλων μας. Και πολύ σωστά αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή την περίοδο που ουσιαστικά είναι προεκλογική περίοδος, άσχετο αν δεν παίζει τόσο αυτό σαν είδηση, αντί να ασχολούμαστε με σοβαρά πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα, αναλώνονται οι πολιτικές και οι δημοσιογραφικές συζητήσεις σε ζητήματα όπως αυτά της σκανδαλολογίας, τα οποία είδαμε και πριν λίγες μέρες, με ποιον τρόπο κουκουλώνονται και οδηγούνται σε παραγραφή. Ναι, κανείς δεν πληρώνει ποτέ για τίποτα εδώ. Ό,τι και, ειδικά οι βουλευτές μας. Την περασμένη πιο συγκεκριμένα, βγήκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών και την ηγεσία της αστυνομίας μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που αφορά την εγκληματικότητα και το ποσοστό
των μεταναστών και τη συμβολή τους στην αύξηση της εγκληματικότητας. Ναι. Τα στοιχεία είναι τρομερά και τρομακτικά, θα έλεγα. Όχι απλά έχει αυξηθεί μέσα στο 2008 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ποσοτικά η εγκληματικότητα, αλλά έχει αυξηθεί και ποιοτικά. Δηλαδή τα βαριά εντός εισαγωγικών εγκλήματα, τα δύσκολα εγκλήματα τα οποία λέει η αστυνομία, έχουν αυξηθεί κατά τεράστιο βαθμό. Και όταν λέμε τέτοια εγκλήματα, εννοούμε δολοφονίες, ένοπλες ληστείες, βίες ενέργειες κάθε τύπου. Μάλιστα. Η συμμετοχή των μεταναστών σε αυτή την αύξηση της εγκληματικότητας αγγίζει σχεδόν το 50%. 50%. Σχεδόν το 50% και ειδικά σε αυτά του τύπου τα εγκλήματα. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Δολοφονίες, ληστείες, εκβιασμοί, βίαιες ενέργειες. Και μιλάμε τώρα έκθεση της αστυνομίας για το 2007-2008. Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, τα οποία να σημειώσουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό επίσης, αφορούν τα εξιχνιαστέντα εγκλήματα. Γιατί τα ανεξιχνίαστα, τα οποία είναι και πολύ περισσότερα σε αριθμό, αυτά δηλαδή που δεν έχει μπορέσει η αστυνομία να βρει τον ένοχο, εκεί μπορείτε να φανταστείτε και μόνοι σας και φυσικά οι τηλεθεατές, το ποιο είναι το ποσοστό των μεταναστών στα μη εξιχνιαστέντα εγκλήματα. Γιατί ένας Έλληνας, κακά τα ψέματα, είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί, να προσδιοριστεί η ταυτότητά του από έναν ο οποίος δεν ξέρουμε καν το ότι βρίσκεται στη χώρα μας. Ναι, όταν είναι κάποιος ο οποίος έχει έρθει λαθρέα μέσα σε αυτή τη χώρα και δεν έχουμε στοιχεία του και διαβεί σε παγκάκια ή δεν ξέρω δεξιά-αριστερά μέσα στα σπουδάκια. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι και η αστυνομία να τον εντοπίσει. Υπάρχει βέβαια. Δεν είναι στα υπερβολή, Δημήτρη Ζαφυρόπουλε, να πούμε ότι αυτό το 48% έτσι, είναι κατά κάποιο τρόπο πλασματικό και βεβαίως αν πάμε και στα μη εξιχνιαστέντα. Ξεπερνά το 50%. Είμαστε σίγουρα στο 60% ή και παραπάνω, ή και 70%. Yeah. Τρομακτικό, γιατί 20% υπολογίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Τα επίσημα στοιχεία μου λένε για κοντά στο 20%. Εγώ γιατί υπολογίζω σε παραπάνω. Ότι είναι, η αλλοδαπή στο σύνολο του πληθυσμού. Μα και το 20% μικρό είναι σαν ποσοστό. Που εγώ πιστεύω ότι είναι και παραπάνω από το 20%. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει να είναι παραπάνω και βαίνει αυξημένο. Αλλά θέλω να μου πείτε, κύριε Καρκαλέτση, το εξής. Εδώ, εμείς, όπως είπα προηγουμένως, ετοιμαζόμαστε για ευρωεκλογές. Σε λίγο θα αρχίσουμε και θα ακούμε τον Α και τον Β πολιτικό, ο οποίος θα βγαίνει και θα λέει τις κορώνες του δεξιά και αριστερά και θα μας παρουσιάζει κάποια πράγματα. Εγώ, αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω, ότι εμείς πηγαίνουμε στις ευρωεκλογές με τι ατζέντα. Δηλαδή, όλες οι άλλες χώρες πηγαίνουν με μια δική τους ατζέντα ευρωπαϊκή. Εμείς με τι πηγαίνουμε. Πανευρωπαϊκή, θα έλεγα, για μείζωνα κοινωνικά και ζητήματα. Μπράβο. Που απασχολούν μεν τις σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εδώ ασχολούμαστε όλοι, κύριε Λιβανός, με τα τετραγωνικά του σπιτιού της κόρης του κυρίου Παυλίδη. Και πριν από αυτό ήταν κάτι άλλο, ομόλογα ή δεν ξέρω εγώ τι, αύριο θα έρθει κάτι άλλο. Δηλαδή εμείς έχουμε το λάβαρό μας ή τα σκάνδαλα. Κυριαρχεί ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολιτικός επαρχιωτισμός. Αρνούμαστε να δούμε κατάματα τα σημαντικά στην Ευρώπη, προσέξτε, λαθρομετανάστευση, εγκληματικότητα, οικονομική κρίση, εργασιακά θέματα, ασφαλιστικό, όλα αυτά στην Ευρώπη συζητούνται. Το ΝΑΤΟ αλλάζει στρατηγικό δόγμα, που και αυτό έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Πώς μεταφράζεται αυτό? Μετεξελίσσεται σε κάτι που δεν θα είναι τόσο κοντινό σε αυτό που βιώναμε μέχρι τώρα ως ΝΑΤΟ. Όλα αυτά θέλω να σας πω ότι συζητούνται στις πολιτικές ελίτ της δυτικοευρωπαϊκής και όχι μόνο. Γιατί να ασχοληθούμε με αυτά? Έχει επικαθίσει αυτός ο αποπροσανατολισμός. Εγώ δεν λέω να μην ασχοληθούμε με τα σκάνδαλα. Φυσικά και το άσχημο είναι όμως ότι ασχολούμαστε μόνο με τα σκάνδαλα. Έτσι. Αυτό είναι που συμπερασματικά θέλουμε να περάσουμε στο τηλεθεατή μας και βεβαίως το γνωρίζουν και το αντιλαμβάνονται όλοι. Μάλιστα. Πού είναι η σοβαρή πολιτική, πού είναι το όραμα, πού είναι η στοχοθεσία, πού είναι οι στόχοι που βάζουμε για την Ευρώπη του αύριο και μια ισχυρή Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη? Τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, δυστυχώς, τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή τα προβλήματα αυτή τη στιγμή σαν κοινωνία που έχουμε, θα μπορούσαμε να τα αξιολογήσουμε με τι σειρά? Ποιο θα βάζουμε σαν νούμερο ένα κατά την άποψή σας, κύριε Ζαφυρόπουλε? Έχουν γίνει και δημοσκοπήσεις και οι πιο πρόσφατες.